Όπως κάθε χρόνο, η 1η Οκτώβρη είναι η γιορτή δεν θα πω των ηλικιωμένων, θα πω της τρίτης ηλικίας. Είναι μια γιορτή που πρέπει να τη σεβαστούμε, αυτά που είπα και στην εκκλησία, και είναι γιορτή για τον πατέρα μας, τη γιαγιά μας, τη μητέρα μας, για όλους τους ηλικιωμένους. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν πάντοτε στη κοινωνία μας. Η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο, από ό,τι είπα, ήταν το μυαλό μας. Επομένως, από αυτούς έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά, παρόλο ότι και εμείς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, κοντεύω και είμαι σχεδόν στην τρίτη ηλικία. Θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει πάντοτε να ακούμε τις απόψεις. Εδώ είμαστε σε ένα καινούριο χώρο του ΚΑΠΗ του Δήμου Τρίπολης. Αυτό προέκυψε έπειτα από μια, το έχω πει και άλλη φορά, που έγινε μια διακήρυξη για χώρους, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Και τελικά ο ομοιοδότης ήταν ο κύριος εδώ με το χώρο αυτόν και είμαστε σε ένα καινούριο χώρο. Είναι η πρώτη φορά που γιορτάζουμε σε αυτό το χώρο και ας ελπίζουμε ότι θα γιορτάζουμε πολλά χρόνια, να είμαστε όλοι αυτοί που είδατε σήμερα, να είμαστε και του χρόνου και να είμαστε για πολλά χρόνια μαζί όλοι, διότι είναι δύσκολες εποχές. Μετά από μία πανδημία πιστεύω ότι θα μπούμε σε κανονική ροή και θα λειτουργήσει το ΚΑΠΗ όπως ξέρουμε και όπως λειτουργούσαμε πάντοτε, με ομάδες, με τις εκδρομές, ψυχαγωγία και όλα αυτά. Τώρα θα θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς μέσα από το χώρο των δικών σας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του νομικού προσώπου και κυρίως το προσωπικό του ΚΑΠΗ, το οποίο και στη μετακόμιση για να φτιάξουν αυτό το χώρο έδωσαν την ψυχή τους ώρες ατελείωτες και δεν κοιτάζανε το ωράριο, τι ώρα τελειώνουν και τι ώρα θα φύγουν. Για τη σημερινή μέρα που και αυτοί βοήθησαν, όπως επίσης και την κυρία Αναστασιάτη Γιούλα, η οποία είναι και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως, συγγνώμη, θέλω να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί ποτέ δεν φέρνει αντίρρηση για κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε, είτε δομές, είτε ως σήμερα τη γιορτή, είτε οτιδήποτε στο χώρο αυτό. Είναι ευλογημένος ο χώρος αυτός και δεν έχει φέρει ποτέ κανένας αντίρρηση. Βέβαια, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Για να έχουμε επιτυχίες, θα πρέπει, κατά την άποψη δική μου, καθαρά είναι η άποψή μου, ότι θα πρέπει να δίδονται αρμοδιότητες και σε άλλα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα από αυτά τα άτομα είναι η Γιούλα Αναστασιάδη, η οποία αυτή καταβάλει μεγάλες προσπάθειες εδώ και αρκετά χρόνια που ξεκινήσαμε μαζί, γιατί ήταν και στην υποψήφιά μας. Καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να έχουμε καλύτερες επιτυχίες. Θα σας πει και για τους παιδικούς σταθμούς αυτά που, επειδή τα έχει αναλάβει και τα έχει κάνει. Κάναμε και προημερών, σκεφτήκαμε κάτι και μαζί με εσάς, κύριε Λελή, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να κάνουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο μία προβολή του χώρου και να πούμε τις απόψεις μας, όπως και τη Δευτέρα θα βρεθούμε και εμείς ως πρόεδρος, εγώ και η κυρία Γιούλα, να πούμε στον κόσμο, δηλαδή τι θέλουμε. Θέλουμε να παρουσιάσουμε το χώρο αυτό, ότι είναι ένας χώρος πολύ σωστός, να έρθει ο κόσμος να κάνει εγγραφή στο ΚΑΠΗ, να είναι κοντά μας και να συμμετέχει η τοπική κοινωνία εδώ πέρα και όποιος θέλει να συμμετέχει σε όλα αυτά τα δρόμενα. Ασφαλώς σε όλα αυτά ο αρρωγός είναι εδώ πέρα για να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε, είναι ο Δήμαρχος, που έχει τις ίδιες απόψεις τουλάχιστον με μένα, με την έννοια ότι πρέπει να πάμε μπροστά αυτό το χώρο, και ο Δήμαρχός μας είναι υπέρ, δηλαδή ό,τι γίνεται να γίνεται και κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Σήμερα, επειδή απουσίαζε στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι θα είναι κοντά μας. Ήταν εκτός Τρίπολης. Νομίζω ότι μέχρι το μεσημέρι θα είναι κοντά μας για να βρεθεί κοντά στο χώρο. Επ' ευκαιρία λοιπόν αυτής της γιορτής εύχομαι χρόνια πολλά στους ηλικιωμένους ανθρώπους, που από αυτούς παίρνουμε δύναμη και ζωντάνια για να προχωρήσουμε, είναι τα στηρίγματά μας, και θέλω να τους ευχαριστήσω για όλα ό,τι προσφέρουν στις οικογένειές τους. Επ' ευκαιρία λοιπόν αυτής της ημέρας, σαν υπεύθυνη και εγώ από τον κύριο Κούρο,
για το ΚΑΠΗ του Δήμου Τρίπολης. Ήθελα να πω ότι σήμερα, εκτός το ότι πραγματοποιήσαμε τα καθιερωμένα, δηλαδή τη Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία που έγινε στη νέα μας ενορία, που είναι τεντευτήρια του νέου ΚΑΠΗ, στον Άγιο Δημήτριο, και προσφέραμε τώρα εδώ, είμαστε όπως βλέπετε εδώ με πολύ κόσμο για να πιούμε το καφεδάκι μας και ένα κέρασμα που προσφέρθηκε στα μέλη για να γιορτάσουν σήμερα μαζί μας. Ακολουθεί ένα γεύμα στο κέντρο Πινακοθήκη που έχουμε μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη μας. Προσπαθούμε, καταλαβαίνετε, να φέρουμε τον κόσμο πάλι κοντά, να τον βάλουμε να ξανασυμμετέχει σε όλα αυτά που πραγματοποιούνται, διότι αυτή η πανδημία, η οποία διάρκησε 2,5 χρόνια, άλλαξε τις συνήθειες του κόσμου όλων μας, και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο να ξαναγίνει εκκίνηση και για το ΚΑΠΗ, για όλες τις δομές, αλλά και για το ΚΑΠΗ. Γιατί απευθυνόμαστε και σε μια ηλικία ακόμα πιο ιδιαίτερη. Επίσης, ήθελα να πω ότι στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι πιο καινοτόμο και να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, φέτος ζητήσαμε τη συνεργασία από την κυρία Θεοδώρα την Μιχαλοπούλου, που είναι η προϊσταμένη του νομικού προσώπου, να συμμετέχουν οι παιδικοί σταθμοί, δηλαδή τα παιδιά, με ζωγραφιές και διάφορες κατασκευές για την τρίτη ηλικία, δηλαδή να μας ζωγραφίσουν ή να μας αποτυπώσουν με τα δικά τους μάτια τη γιαγιά και τον παππού. Πράγματι, τα παιδιά μας ξεπέρασαν, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ και την κυρία Μιχαλοπούλου τη Θοδώρα και τις παιδαγωγούς των παιδικών σταθμών που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο που συμμετείχαν, και τα παιδιά, διότι όπως θα δείτε και από την κάμερα, έκαναν πάρα πολύ ωραία έργα, παραπάνω από το αναμενόμενο, και όχι μόνο απλές ζωγραφιές, έδωσαν την ψυχή τους για τη γιαγιά και τον παππού.